1794, Αυγούστου 25, ημέρα Παρασκευή το βράδυ στις 5 ώρας, γεννήθηκε ο Αθανασάκης μου. 1796, Ιουνίου 13, ημέρα Παρασκευή το μεσημέρι, γεννήθηκε ο Αναστασάκης μου. 1798, Σεπτεμβρίου 29, ημέρα Τρίτη, το εσπέρασι στις 3 ώρας, γεννήθηκε ο Γιαννάκης μου. 1801, Απριλίου 13, ημέρα. Ο Σεραίος Επαναστάτης Εμμανουήλ Παπάς, ο Άρχοντας Κυρμανολάκης, όπως τον λέγανε οι συντοπίτες του, είναι μία από τις ηρωικότερες και ίσως η αγνότερη μορφή της Εθνικής Επανάστασης του 1821. Γεννήθηκε στο χωριό Δοβίστα το 1773, ένα χωριό λίγο έξω από τις Σέρες, που σήμερα φέρει το όνομά του. Μέσα σε 22 χρόνια κατάφερε να γίνει άρχοντας, τραπεζίτης και αρχηγός μιας μεγάλης πατριαρχικής οικογένειας, που αριθμούσε 8 αγόρια και 3 κορίτσια, τα οποία κατέγραφε σε ένα μονόφυλλο, όπως ακριβώς κάνανε όλοι οι Έλληνες της εποχής εκείνης. Ο Εμμανουήλ Παπάς ήταν μετρίου αναστήματος. Το πρόσωπό του στηριζόταν πάνω σε ένα μακρύ λαιμό. Ήτανε πράος, αλλά πάντα γεμάτος ζωντάνια. Έπαιρνε τελευταίος το λόγο. Και όταν μιλούσε, ήταν σαν να έπαιρνε πάνω του το βάρος όλης της Ρωμιοσύνης. Δοβίστα Σερών. Εδώ γεννήθηκε το 1773 ο αρχηγός και υπερασπιστής της Μακεδονίας, Εμμανουήλ Παπάς. Από αυτό το χωριό που σήμερα φέρει το όνομά του, ξεκίνησε ο νεαρός Μανολάκης, γιος ιερέα, αγοράζοντας στην αρχή ένα μπακάλικο. Μοναδικά του εφόδια η ευφυΐα του και η τόλμη, μιας και τα γράμματα που γνώριζε ήταν ελάχιστα. Πολύ γρήγορα αξιώθηκε μεγάλης οικονομικής δύναμης, ασχολούμενος κυρίως με το εμπόριο βαμβακιού και με την εισαγωγή προϊόντων της Ανατολής, που τα προωθούσε στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ο λόγος του έγινε νόμος για όλους. Έχερε βαθιάς εκτίμησης και στο πέρασμά του υποκλίνονταν όχι μόνο χριστιανοί, αλλά και Τούρκοι και Εβραίοι. Μέσα σε λίγα χρόνια κατόρθωσε να γίνει τραπεζίτης και δανειστής των Τούρκων αγάδων και μπέιδων της περιοχής. Δε δίσταζε δε να συνάπτει σχέσεις μαζί τους, δανείζοντάς τους μεγάλα χρηματικά ποσά, αναγκάζοντάς τους έτσι να είναι υπόχρεοι σε αυτόν και να πραγματοποιούν κάθε θέλημά του. Η επιρροή του ήταν μεγάλη, κυρίως στον πανίσχυρο τότε Ισμαήλ Μπέι, που ήταν στη Μακεδονία ο αντίποδας του Αλή Πασά της Υπήρου. Με αυτόν τον τρόπο βοηθούσε πολύ τους συγχωριανούς του, αλλά και ολόκληρη την ελληνική κοινότητα των Σερών, όπου με την οικονομική υποστήριξη του ίδιου χτίζονται εκκλησίες και σχολεία της πατρίδος, όπως τα ονόμαζε. Βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου των Σερών, Βυζαντινό μοναστήριο του 1270, που συνδέθηκε άρρηκτα με την ιστορία της Μακεδονίας και κατά τους Βυζαντινούς και κατά τους μεταβυζαντινούς και νεότερους χρόνους. Το μοναστήριο αυτό συνδέθηκε επίσης και με τη μεγάλη οικογένεια του Εμμανουήλ Παπά, όπου ανέπτυξε μια εξέχουσα δράση στην πόλη των Σερών, βοήθησε μονές, βοήθησε τις εκκλησίες, όπως τη Βυζαντινή Εκκλησία των Σερών, τους Αγίους Θεοδόρους,
που ανακαινίστηκε τελευταία και ήταν μια φυσιογνωμία συγκλονιστική όχι μόνο για την ελληνική ιστορία αλλά και για την πόλη των Σερών, καθώς ξεκίνησε από ένα μικρό κατάστημα που είχε αγοράσει ο θεωρούμενος αδελφός του, λεγόμενος οικονόμου, και από εκεί και πέρα ανέπτυξε μια εξαίρετη εμπορική δραστηριότητα, έχοντας τα καταστήματά του τα εμπορικά στην πόλη των Σερών και σειρά υποκαταστημάτων στη Βιέννη, στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλες πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Μετά το θάνατο όμως του Ισμαήλ το 1814, ο σπάταλος και άσωτος γιος του, Γιουσούφ Μπέις, δημιούργησε μεγάλα χρέη στον παπά, ώστε ήταν αδύνατο να τα ξεπληρώσει. Μάλιστα, όταν εκείνο ζήτησε με επιμονή να τον εξοφλήσει έστω ένα μέρος των χρεών, ο Γιουσούφ τον απείλησε ότι θα τον σκοτώσει. Τότε ο παπάς αναγκάζεται να φύγει κρυφά στην Κωνσταντινούπολη, τον Οκτώβριο του 1817, όπως αφηγείται αργότερα με επιστολή του στο Μητροπολίτη Σερών Χρύσανθο, τον οποίο παρακαλεί να προστατεύσει την οικογένειά του από τις επιβουλές του Γιουσούφ. «Γνωρίζω, πανιερότατε, ότι η φυγή μου αυτόθεν επροξένησε μεγάλη λύπη εις τους συμπολίτες μου, καθότι υστερήθησαν διόλου την οδηγία και προστασία μου και ο εσχροκερδής διοικητής τώρα θέλει εύρη των καιρών να τους τυραννεί και να τους γυμνώνει. Πλην φοβούμενος και την δολοφονίαν, δεν μπορούσα να κάμω αλέος παρά να φύγω κρυφίως και να έρθω εις Κωνσταντινούπολη, κινώντας αγωγήν κατά αυτού, για να λάβω το δίκαιό μου, το οποίο και έγινε. Διό παρακαλώ την πανιεριότητά της να προστατεύει την φαμιλία μου με όλη την προθυμία και οδηγία της, έως ότου να λάβομεν την εξύψους θεραπεία. Εμμανουήλ Παπάς». Στην Κωνσταντινούπολη ο Εμμανουήλ Παπάς γνωρίζεται και συνδέεται με τον φιλικό Κωνσταντίνο Παπαδάτο, ο οποίος του κάνει τις προκαταρκτικές κρούσεις για ενδεχόμενη μοίησή του στη φιλική εταιρεία. Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού. Ο Σεραίος Πατριώτης ανταποκρίνεται με ενθουσιασμό και στις 21 Δεκεμβρίου του 1819, σε ηλικία 47 ετών, μοιείται σε αυτήν και με το αφιερατικό του προς τον Επίσκοπο Χρύσανθο υπόσχεται να καταθέσει στο ταμείο της 1000 γρόσια ως προοφειλωμένην συνδρομήν βοηθητικήν. Αμέσως μετά τη μοίησή του στη φιλική εταιρεία, ο παπάς επέδειξε απίστευτο ζήλο για την απελευθέρωση της Ελλάδας και ορκίστηκε να τα δώσει όλα για την πατρίδα. Η φιλοτιμία του ήταν απέραντη, τονίζει ο ιστορικός Φιλήμων, και με τις παρενέσεις του Αλέξανδρου Υψηλάντη προχωρεί στη μοίηση κι άλλων μελών στην εταιρεία και την ίσπραξη των αντίστοιχων ποσών με τα οποία ο Υψηλάντης εσκόπευε να οργανώσει τη χρηματοδότηση του αγώνα. Πολύ οικία για τους Έλληνες που έφταναν εδώ προς αναζήτηση καλύτερης τύχης. Ο δρόμος των Ελλήνων. Η εκκλησία του Αγιώργη και το καφενείο που σύχναζε ο Ρήγας και η σύντροφή του.
Την εποχή που σε αυτή τη γειτονιά επικρατούσε επαναστατικός αναβρασμός από τα τραγούδια και τα κείμενα που κληροδότησε στους ξενιτεμένους Έλληνες ο Ρήγας Φεραίος, έφτασε εδώ ο δευτερότοκος γιος του Εμμανουήλ Παπά, ο Αναστάσιος, όπου ανέλαβε τη διεύθυνση του εμπορικού καταστήματος του πατέρα του. Εδώ τον βρήκε και η έκρηξη της ελληνικής επανάστασης, η οποία τον συντάραξε, όπως φαίνεται από το περιεχόμενο της επιστολής του προς τον μεγαλύτερο αδερφό του Αθανάσιο, η οποία βέβαια δεν έφτασε ποτέ στα χέρια του, γιατί κατασχέθηκε από τη μυστική αυστριακή αστυνομία. Αγαπημένε μου αδελφέ, σου έγραψα προημερών και χθες εν παρόδο για την απόφασή μου να αναχωρήσω. Επειδή όμως σκέφτηκα ότι μπορεί να το θεώρησες για αστείο, γι' αυτό είμαι αναγκασμένος να σου στείλω σήμερα γράμμα με ειδικό ταχυδρόμο και να σε πληροφορήσω για την όλη αλήθεια του σκοπού μου και έτσι να κανονίσεις όπως είναι συμφερότερο, πολύ αγαπημένε μου. Το αποφάσισα. Ναι, το αποφάσισα. Έχετε γεια. Σπέβδω προς τα ένδοξα πεδία των μαχών, του Μαραθώνα και των Θερμοπυλών. Εκεί με περιμένει το στεφάνι ενός πραγματικού στρατιώτη ή ίσως ακόμα και ο θάνατος. Αλλά για μένα είναι το ίδιο. Ο θάνατος για την πατρίδα είναι το γλυκύτερο χάρισμα. Αν πεθάνω, μη λυπάσαι αδελφέ μου. Ας γίνει ό,τι μου κλώθει η μοίρα μου. Για την πατρίδα πεθαίνω ευχαρίστος. Πόσο γνήσια πατριωτικά αισθήματα βγαίνουν από την ψυχή αυτού του νέου, που με τη δύναμη και τον ίστρο ενός μεγάλου λογοτέχνη, όπως σημειώνει ο καθηγητής Απόστολος Βακαλόπουλος, αφήνει την καλοζωία και αποφασίζει να κατέβει στην επαναστατημένη Ελλάδα και να αφιερώσει τη ζωή του σε μια ιδέα. Ο θάνατος για την πατρίδα είναι το γλυκύτερο χάρισμα, λέει. Και τα ίδια αισθήματα χαρακτήριζαν όλα τα μέλη της οικογένειας του Εμμανουήλ Παπά. Ο ίδιος βρίσκονταν στην Κωνσταντινούπολη, χωρίς προφανώς να το γνωρίζει ο γιος του στη Βιέννη, και ενεργώντας με εντολές του Αλέξανδρου Υψηλάντη, αγοράζει όπλα και πολεμοφόδια και το Μάρτιο του 1821 τα φορτώνει στο καράβι του Χατζιβισβίζη και αναχωρεί για το Άγιο Όρος, για να ξεσηκώσει τους Μακεδόνες και να κηρύξει από εκεί την επανάσταση σε ολόκληρη τη Μακεδονία. Το καράβι του καπετάν Βυσβίζη με τον Εμμανουήλ Παπά φτάνει στο Άγιο Όρος 23 Μαρτίου του 1821. Εκεί τον περιμένουν ο ηγούμενος Ιωακείμ της Μονής Εσφυγμένου μαζί με τους μοναχούς. Ο φλογερός επαναστάτης σκορπίζει παντού, ρίγει συγκίνησης και ενθουσιασμού. Οι ηγούμενοι των μονών τον αναγορεύουν σε αρχηγό και σε προστάτη της Μακεδονίας και εκείνος δίνει το έναυσμα της επανάστασης.